Κωστή, πες μας για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, πώς τον είδες. Τι να δω, είδα βελτιωμένο τον ΠΑΟΚ στην άμυνα αρκετά. Δηλαδή, οι τέσσερις της άμυνας για παράδειγμα ήταν πολύ πιο κοντά από ότι, ας πούμε, με τον Άγγελο. Δηλαδή, ο δεξιός ο Μπακ με το δεξί του στόπερ ήταν στα 5 μέτρα. Ο Τζαβέλας ήταν κολλημένος πάνω στο Μαρκόφσκι σε ρόλο μαντουμάν. Τον έπαιξε πλάτη ο Μαρκόφσκι, βέβαια δεν μπόρεσε να γυρίσει, τον εξαφάνισε ο Τζαβέλας, πήγε καλά. Είχε πολύ καλές επαναφορές ο ΠΑΟΚ από την επίθεση στην άμυνα. Γυρνούσε γρήγορα. Πράγμα το οποίο για το φετινό ΠΑΟΚ είναι πρωτόγνωρο, έτσι. Με τον Αναστασία δεν τα είχε αυτά. Και δεν ξέρω αν οι παίκτες γυρνούσαν αργά σκοπίμως με τον Αναστασιάδη. Γιατί πολλά ακούγονται ότι το φάγανε κτλ. Εγώ δεν μπορώ να πω σε μια τέτοια διαδικασία. Εγώ θα πω όμως ότι οι επαναφορές τους ήταν πάρα πολύ καλές. Δηλαδή ήταν από τα λίγα ματς όπου ο ΠΑΟΚ δεν έφαγε κόντρα επίθεση, δεν έφαγε επίθεση στον ανοιχτό χώρο. Ένα μάσο Καραϊσκάκη θυμάμαι με τον Ολυμπιακό που έπαιξε πολύ πίσω ο ΠΑΟΚ και ένα αυτό με την Κέρκυρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ένα άλλο κομμάτι στο οποίο πιστεύω ότι ήταν σημαντικό είναι ότι ο ΠΑΟΚ στα στημένα χτυπήματα στην άμυνά του χρησιμοποίησε το man to man και όχι τη ζώνη. Δηλαδή ο κάθε ένα παίκτη είχε το συγκεκριμένο του ανάλογο το σωματότυπο κτλ. Από εκεί και πέρα το αμυντικό κομμάτι. Θα πάρει εύσημα και ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ και θα πω ότι τον Ιτάνς ο ΠΑΟΚ τον αδίκησε. Είναι ελεηνή στον ΠΑΟΚ, ένα τέτοιο τερματοφύλακα που τον είχαν στο περιθώριο 1,5-2 χρόνια και το δώσαν δανεικό. Δηλαδή ποτέ ο ΠΑΟΚ από γενεσιμιού του ο ΠΑΟΚ δεν είχε ποτέ καλή προσέγγιση στο θέμα τερματοφύλακα. Και αν δεν κέρδισε κάποιους τίτλους, ειδικά την καλή του την ομάδα και πιο μπροστά. Ενώ από τη μέση και μπροστά διακρινόταν για. Διαχρονικά, για καλές τριπλέτες, για Τζίπα, Παπαδάκη και Κουρουκίδη, Κούδα, Σαράβι, Τερζανίδη, καλά Χαφ κτλ. Κάποια στιγμή βελτίωσε την άμυνά του με Γούναρη Ιωσιφίδη μετά το 70 από το κύπελο από τον Άρη. Στο θέμα του τερματοφύλακα, σπάνια στα 86 χρόνια ιστορίας του έκανε καλές προσεγγίσεις. Ας πούμε, μια ήταν του Φορτούλα. Σπάνια, πολύ σπάνια. Στο θέμα Ιτάνς λοιπόν έχει αδικήσει και ο Πάκτον Ιτάνς και ο Ιτάνς έχει αποδείξει ότι. Τους έχει βάλει τα γυαλιά. Ένα άλλο κομμάτι στο οποίο θέλω να επικεντρωθώ είναι στο ότι ο ΠΑΟΚ βρήκε χώρους έστω και λίγες φορές και έκανε επιθέσεις ευνηδιασμού. Βέβαια οι καταλήξεις των φάσεων ήταν κακές, ήταν κακά τα τελειώματα. Ένα από τα αρνητικά τώρα, πάμε στα αρνητικά, είναι ότι όταν ο ΠΑΟΚ κατέβαινε και φόρτωνε στη μεγάλη περιοχή, ήταν άδεια η περιοχή του αντιπάλου. Ο Κλάους ήταν ερμητικά μόνος και στα φορτώματα του Κωνσταντινίδη και στα φορτώματα του Ράτς ή του Μακ και η περιοχή ήταν πάρα πολύ άδεια. Ένα άλλο στοιχείο αρνητικό είναι ο Νομπόα. Ο Νομπόα είναι απατεώνας ποδοσφαιριστής. Μιλάμε για μεγάλη απάτη. Κοντός, μάγουλο, πονηρός στο πώς θα κρυφτεί πίσω από την μπάλα. Κατέβαινε έτσι όπως είναι το γήπεδο. Έτσι όπως είναι το γήπεδο, ας πούμε, αυτή είναι η περιοχή και αυτή είναι η περιοχή του ΠΑΟΚ. Ξεκινούσε ο ΠΑΟΚ, αυτός ερχόταν μέχρι εδώ να πάρει την μπάλα. Την έπαιρνε, την έδινε στον Κωνσταντινίδη, την έδινε στο Ράτσα, ανέβαινε ο Ράτσα, ας πούμε εδώ. Εμένα το βλέμμα μου ήταν στον Ομπόα. Αυτή την κίνηση έκανε. Δεν έμπαινε στο πρόβλημα, δεν έμπαινε στη συμμετοχή της επίθεσης. Δεν έμπαινε, αν θέλεις, και όταν φόρτωνε ο Ράτς από εδώ ή από εδώ ο Κωνσταντινίδης ή ο Μακ, δεν έμπαινε εδώ μέσα. Έβλεπε τον Περέιρα εδώ. Και τον Κλάους, δύο άτομα μόνο μέσα στην περιοχή. Τελείως άδεια περιοχή. Το ότι δεν μαρκάρει τρίτο σκάφο να γίνει, δεν γίνεται κτλ. Και έδωσε όλη την καλή ενέργεια στον Κάτσε. Κάτσε, κάνε εσύ παιχνίδι, κάτσε, έλα εσύ να μαρκάρεις, κάτσε εσύ σούταρε, κάτσε εσύ χτύπα τα φάουλ. Ρε αυτά ρε. Μεγάλη απάτη ποδοσφαιρική. Το λέω εν ώψη play-off, το οποίο δεν θα παίξει, και εν ώψη νέα σεζόν. Κάτι τέτοιο του μυρίζομαι εγώ. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Όπως την Μπορδή, ο στρατιώτης στη στρατιώτη του. Τέτοια μυρωδιά έχουν αυτοί εδώ βρωμοποδαράδες. Μισό πνευμόνι, μέτρια φυσική κατάσταση, περιτά κιλά. Ασχολούνται τώρα οι ρεπόρτερ, οι σαλιάριδες οι περισσότεροι, με τη γυναίκα του. Πες τα παπάρια μου η γυναίκα του, είναι όμορφη, είναι άσχημη. Εγώ απειδείξω τη γυναίκα του Νομπά, ξαπλώσω με τον Νομπά, γιατί με νοιάζει η γυναικούλα. Αν είναι όμορφη ή άσχημη. Η γυναίκα του Νομπά και η γυναίκα του Νομπά. Ρε ο Νομπά, κάνει σαν παίκτη. Χθες ήταν απαράδεκτο. Στο κομμάτι το επιθετικό επίσης να πω ότι ο Ράτς εδώ έχει χάσει τη φόρμα του, έχει χάσει τα ανεβάσματά του, έχει χάσει αυτό που έκανε ο Λίνο, δηλαδή ο Λίνο έπαιρνε όλη την πλευρά
Υστερούσε βέβαια ο Λίνο στο μαρκάρισμα, αλλά ο Λίνο μπορεί να έρχονταν εδώ να γινόταν δεκάρι και να σου πετούσε μία κάθετη. Ο Λίνο μπορεί να έρχονταν εδώ και να σου έκανε σουτ στην απέναντι γωνία. Ο Λίνο μπορεί να έρχονταν εδώ να σου παίζει ένα-δύο και να σου έκανε εδώ την μπάλα. Δεν τα έχει αυτά. Επίσης ο Κλάους δεν βάζει γκολ γιατί του φύγανε τα πολύ καλά χτυπήματα της μπάλας του Λίνο από εκεί. Δηλαδή τα περισσότερα γκολ ο Κλάους, αν τα δει στο βίντεο, είναι αυτά εδώ πέρα. Δηλαδή έβγαινε ο Λίνο εδώ με κούρσα κτλ. Έρχονταν μέχρι εδώ. Αυτός ο Κλάους τι έγινε. Ήταν εδώ τα center back τα δύο, οι μαλάκες. Αυτός καθόταν κάπου εδώ, ο Κλάους. Mm-hmm. Μόλις σήκωνε το πόδι ο Λίνο να κάνει τη σέντρα, απεγκλωβιζόταν αυτός ο Κλάους, έκανε την κίνηση και ερχόταν εδώ πέρα. Έπαιρνε δηλαδή το πρώτο δοκάρι. Και άμα του την έδινε στην μπάλα από το γόνατο και κάτω, από το γόνατο και κάτω, κατά 99% ήταν γκολ. Από εδώ τώρα πάει αυτό. Μακ, ράτς, αρχίδια, καρτοπόλεμος. Το έχασε αυτό. Από εδώ δεν το έχει. Δεν υπάρχει μπακ, ας πούμε, στα επίπεδα του Ράτσια του, πώς το λένε, του Λίνο. Του Λίνο. Και δεν υπάρχει η πρώτη επαφή του Κλάους. Γι' αυτό ο Κλάους δεν βάζει εύκολα γκολ. Έχασε δηλαδή τον πατέρα του, έχασε τον ασισταδόρο του. Έχασε τον άνθρωπο που τον φόρτωνε. Καλώς ήταν ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν κρίνω τώρα. Η Κέρκυρα, ο Χαβίτο τίποτα. Ο Μαρκόφης τον εξαφάνισε ο Τζαβέλας. Ο Βιτόρ ήταν πολύ καλός. Ο άλλος ο Κόντος εκεί, τουρίστας. Δεν ικανοποίησε και η Κέρκυρα. Εντάξει, αυτά.